Hello. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε, τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα έχω να δούμε κάτι γράκια. Έχω να δούμε κάτι γράκια από τον φίλο μας κατασκευαστή, τον Drum. Η πρώτη του προσπάθεια για γρά, η πρώτη του σειρά υγρών, η οποία χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι σχεδόν όλα καπνικά. Άλλωστε, με τι αλάσει να το κρύβει. Και έχω την εντύπωση αυτά τα υγρά ότι του παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό, οπότε φτιάχτηκαν και με κριτήριο, να πω, με διαφορετικό αγοραστικό κοινό, να το πω, πώς να το πω. Είναι καπνικά, είναι για καπνικά, είναι για καπνικούς φίλους, είναι για αυτούς που αρέσει το MTL, και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία λοιπόν να τα δοκιμάσουμε και εδώ στην Ελλάδα. Για αρχή να μην κυκλοφορήσουν καθόλου Ελλάδα. Εν τέλει θα κυκλοφορήσουν σε συγκεκριμένα καταστήματα. Θα αφήσω link κάτω σε περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε. 5 προτασούλες, όπως σας είπα, οι 4 καπνικές, η μία όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μία όχι, για να βγει και να τελειώνουμε και με τον ελέφαντα στο δωμάτιο που λέμε. Λοιπόν, και να μείνουμε με τον ελέφαντα μέσα αμάξι. Έχουμε και λέμε λοιπόν για τον Dimeter. Το Dimeter λοιπόν μας λέει ότι έχει berries, έχει κόκκινα φρούτα του δάσου και έχει λίγο peppermint. Το υγρό, παιδιά, είναι αυτό που λέει, είναι mix με berries, και το peppermint, είναι δηλαδή σαν τσίχλα peppermint. Δεν είναι ούτε στο λαιμό να σε κάψει αυτή η κουλάντα, να σε παγώσει κτλ. Είναι peppermint. Αυτό το φοβόμουν λίγο με την κουλάντα και δεν συμμαζεύεται. Αλλά όχι, είναι όσο πρέπει peppermint. Προσωπικά εμένα σε αεράτο ατμοποιητή για ολοήμερο μ' άρεσε. Όσο έχει ακόμα ζέστη, είναι ό,τι πρέπει. Και για εσάς που σας αρέσουν τα φρουτένια κτλ. Τα υγρά, παιδιά, είναι κάτι διακριτικό, κάτι. Όχι κάτι αμάν και τι Παναγιά μου, τι συνταγάρα ήταν αυτή εδώ πέρα, έχει μέσα πατατάκια με κοντομπέικον. Είναι berries με peppermint, όσο πρέπει να είναι τα berries, τόσο όσο πρέπει να είναι το peppermint. Ειδικά το peppermint. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε με τον Dimeter, πάμε να δούμε το Gaia. Όλα τα υγρά έχουν μέσα λίγο ξύλο, έχουν λίγο ρήμα σε τέτοια. Γενικά όλα. Γενικά στη σειρά αυτή των υγρών, το που σας είπα, επειδή είναι προφίλ παραγγελμένο από για εξωτερικό και όχι τόσο για ελληνικό κοινό, είναι λίγο πιο. Όχι διαφορετικά, είναι καπνικά. Εμένα πρέπει να τα δοκιμάσετε για να δείτε τι σας εννοώ. Η δική μου γευστική κάλυψη σε ότι είναι τελείως διαφορετική από τους δικούς σας. Απλά τα βίντεο για τα υγρά τα βλέπετε για να πάρετε μια γνώμη στο περίπου πάνω κάτω ή και καμιά πιο inside πληροφορία. Και σας είπα, αυτά τα υγρά δεν ήταν ανακυκλοφορούσαν, δηλαδή ήταν παραγγελία για εξωτερικό, ήταν για εξωτερικό, για άλλο αγοραστικό κοινό, για άλλες προτιμήσεις. Γενικά είναι λίγο τα καπνικά του. Και ακόμη μια φορά λοιπόν που λέω και μα γρήγορο, το κάνω που το μου αρέσει κάτι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα καπνικά του. Είπαμε λοιπόν τον Gaia. Earthy flavors, γήινη τόνη, γήινες γεύσεις. Μαζί με λίγο. Κάτι που μέσα υπάρχει ένας δρύς. Είναι καπνικό, είναι ολοήμερο για αυτούς που τους αρέσουν τα καπνικά. Δεν θα κάτσω να σας αναλύσω τι γεύσεις βγάζει και τι, πώς και τι και γιατί. Όλα τα υγρά, παιδιά, είναι οι πρώτες σύλλες άψογες, οπότε δεν υπάρχει πιθανά φαρμακίλα, δεν υπάρχει πιθανά. Α, κάτι που θυμίζει αυτό. Ναι, μου θυμίζει φράουλα, αλλά όχι φράουλα τη φράουλα που έχω, αλλά φράουλα από σμητικό χώρο. Όλα είναι γεύσεις σωστές. Και το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Είναι ολοήμερο για αυτούς που τους αρέσουν τα καπνικά, που είναι βαργοί φίλοι του καπνικού κτλ. Για κάποιον ο οποίος κάνει όμως καπνικό κτλ., θα το έλεγα ότι είναι για πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι για πιο συγκεκριμένες ώρες καλύτερα. Είναι για φαγητό, είναι για ποτό, είναι για καφέ. Δηλαδή ολοήμερο εμένα λίγο με κούρασε. Λίγο. Αλλά όποτε το χρειάστηκα παρέα με φαγητό και ποτό ήταν τέλειο. Και πάμε να περάσουμε στο Gladiator, το οποίο μας λέει ότι είναι ένα κονιάκ με βανίλια Μαδαγασκάρης. Ωραίοτατο. Αυτό είναι ολοήμερο καπνικό. Η βανίλια με το κονιάκ σε κάθε τζούρα παίζουν, μάλλον ποιο θα βγει πρώτο. Και τώρα βανίλια, Μαδαγασκάρης και τα λοιπά. Εγώ αυτά δεν πολύ καταλαβαίνω τις διαφορές. Σας είπα, καταλαβαίνεις εννοείται τη βανίλια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια διαφορά φύγε μέλισσα. Καταλαβαίνεις εννοείται τη βανίλια, απλά δεν μπορώ να καταλάβω διαφορά βανίλια Μαδαγασκάρης με μια απλή βανίλια. Έφυγε η μέλισσα. Ξανάρθει η μέλισσα. Τι για μέλισσα. Είσαι τυχερή που είσαι μέλισσα. Όπως είπαμε, μαλώνουν σε κάθε τζούρα ποιο θα βγει πρώτο, όποιο και να βγει, και τα δυο μαζί να βγουν. Ολοήμερο καπνικό, ό,τι πρέπει. Και πάμε στο Phoenix. Dark Tobacco Cookie Coffee Cream. Ο coffee, ο καφές, πάντα μου βγαίνει λίγο πιο πάνω. Αυτό το σύν είναι ότι δίνει μια πικρίλα στην όλη φάση και κάνει πιο έντονο το καπνικό. Θα ήθελα και το μπισκότο ώρες να βγαίνει λίγο πιο πάνω. Να μην είναι δηλαδή συνέχεια δεύτερο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Phoenix Elder που θα σε, γιατί εκεί που ήμουν θα με τρώγανε οι μέλισσες. Μυρίζανε τον ατμό. Ή εμένα. Όπως είπαμε, dark tobacco, coffee, cookie cream. Παίρνω πολύ coffee, το οποίο είναι καλό γιατί προσφέρει, είναι πικρίλα και κάνει το καπνικό μου πιο καπνικό ακόμα. Είναι καλό γιατί το κάνει τέλειο φύλλο για το καφέ μας. Είναι καλό γιατί το κάνει ολοήμερο. Δεν έχει να κουράσει. Θα ήθελα όμως να πάρω cookie. Θα ήθελα να πάρω μια φορά λίγο κούκι παραπάνω από ό,τι παίρνω κόφι.
Το cream, την κρέμα δεν την πολύ παίρνω, δεν την πολύ καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ένα coffee και κάπου κάτω να παλεύει ένα cookie. Και αυτό που σας είπα ολοήμερο. Όλες οι βάσεις του, τα καπνικά του κομμάτια, είναι λίγο ο καπνός που έχει δηλαδή μέσα ο καπνός. Το καπνικό άρωμα τέλος πάντων. Δεν το έχω συναντήσει σε πολλά καπνικά εδώ Ελλάδα. Τουλάχιστον όχι σε καπνικά, ας πούμε, της γραμμής, είναι σε πιο γκουρμεδιάρικα. Γι' αυτό σας είπα, το κάνει λίγο, τα κάνει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, εσείς που είστε των καπνικών, δοκιμάστε τα. Αν τόσο πια είστε φαν των καπνικών, που καπνικό να είναι και ό,τι να είναι, παιδιά, θα σας αρέσουν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τις επιλογές που έκανα. Και πάμε να τελειώσουμε με το Taurus, τον Ταύρο. Ο Ταύρος που μας λέει ότι είναι ρούμι και μαύρη σοκολάτα. Εννοείται ότι υπάρχει το καπνικό στοιχείο. Αυτό όταν το δοκίμασα, παιδιά, πρώτη φορά, το δοκίμασα στον Drum το 3. Ήταν σε φάση, δοκίμασα ένα υγρό σε ένα άτομο ποιητή. Και μου βγήκε τόσο τέλειο το υγρό. Τόσο τέλειο όμως. Πήγα σπίτι και δεν περίμενα πώς και πώς να οριμάσει το συγκεκριμένο το υγρό για να το ξεκινήσω. Και εννοείται ότι το ξεκίνησα στο τετραήμερο, πενταήμερο. Ενώ όλα θέλουν εκεί 9-10 μερούλες, γιατί σου έχουν πολύ περίεργες γεύσεις. Παίζει πολύ ξύλο μέσα, πολύ δρύς και. Αφήστε το στο δεκαήμερο για να βγάλουν όλες τις γεύσεις, όλα τους τα αρώματα. Το Taurus το ξεκίνησα στο πενταήμερο. Στο πενταήμερο, αλλά και στο δεκαήμερο, δεν το πήρα έτσι όπως το πήρα στο Drum το 3. Και έχω να πω, γαμώ το φελάκι μου, τι άτομο πιτάρα θα βγάλει πάλι ο άλλος. Και πούντινα, άντε μια ώρα περιμένουμε. Το Taurus λοιπόν δεν το πήρα όπως το πήρα στο Drum το 3. Στο Drum το 3 το είχα πάρει με μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία. Στον GSL που το βάζω μου δίνει πάρα πολύ τη σοκολάτα. Άντε ρε Immobilizer. Στο GSL που το βάζω μου δίνει πάρα πολύ τη σοκολάτα και μου πνίγει λίγο το ρούμι. Και μετά και στον Drum το 2 που το βάζω και στον αετό, στο GG, εκεί πέρα μου τα πνίγει και τα δύο και μου βγάζει τα καπνικά τους πιο πολύ, μου βγάζει λίγο το ρούμι πιο πολύ, δεν χάνει τη σοκολάτα. Δηλαδή την ισορροπία που πήρα και το υγρό που ξετρελάθηκα στον Drum τον 3, δεν το έχω πάρει σε αυτούς εδώ μου πείτε στους 3 τους MTL που έχω, που τους χρησιμοποιώ καθημερινά και τα έχω βάλει τα υγρά. Και αυτό παιδιά, όλο ημέρο. Σοκολάτα, ρούμι, σοκολάτα, σοκολάτα, ένα σοκολατάκι. Σοκολάτα, ρούμι και καπνός είναι, εννοείται την ολοήμερο. Αυτό ας πούμε δεν θα το έπαιρνα μαζί μου για φαγητό. Για κάνα ποτό, ναι, και καφέ πάλι όχι. Επειδή σου λέω και το ρούμι ψιλογλυκίζει και η σοκολάτα ψιλογλυκίζει, δεν είναι. Είναι για ολοήμερο και για κάνα ποτάκι, κάνα τέτοιο. Δηλαδή για φαγητό και αυτά. Δεν με εξέτρελαν εμένα τόσο. Και αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια, οι 5 πρώτες συνταγές, οι 5 πρώτες προτάσεις του Drum. Χάρηκα πάρα πολύ με τη σειρά. Χάρηκα πάρα πολύ με τη σειρά. Σας είπα, μου αρέσει το καπνικό. Θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε τα υγρά. Όπως πάντα, σας το λέω σε όλα τα βίντεο, σας το ξαναπώ. Του καθενός συγγνώμη για τα υγρά είναι τελείως υποκειμενική. Μπορείτε μέχρι ένα σημείο να πάρετε κάποια ιδέα από το βίντεο, αλλά αν δεν δοκιμάσετε κι εσείς οι ίδιοι, ό,τι να σας πω εγώ στο βίντεο ή όλοι σας οι φίλοι. Μόνο οι ίδιοι σας τα κρίνετε. Εγώ να προτείνω για τους φίλους του καπνικού, δοκιμάστε τα παιδιά, δεν έχετε να χάσετε κάτι. Είναι στο μυαλό μου τελείως διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή, πραγματικά τέτοια προφίλ, τέτοιες συνολικές γεύσεις, τέτοιες αποδόσεις, πώς θα το πω, δεν έχω πολύ συναντήσει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ξέρω ότι πολυλόγησα, ξέρω ότι σας λέω σε κάθε βίντεο ότι όταν μου αρέσει κάτι μακρηγορώ, πολυλογώ και δεν συμμαζεύεται. Και ναι, όπως είπα, αυτό ήταν το βίντεο. Θα αφήσω, όπως είπα, πάλι link κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε. Εννοείται να ευχαριστήσω τον Drum που μου στείλετε γράμμα για αυτό το βίντεο και μου τα εμπιστεύτηκε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, δεν σας άρεσε, πάλι ξέρετε να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας.